Λοιπόν, κύριε Βαφιάδη, να σας καλημερίσω, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό που καταργείτε και θέλετε να καταργήσετε, με τα αυτοκίνητα πολυτελείας, μην τα ονομάζω κι εγώ λιμουζίνες. Να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα. Καταργείτε τα αυτοκίνητα αυτά και φέρνετε τι για τους αξιωματούχους? Η απόφαση είναι να προμηθευτούμε και να δώσουμε στους αξιωματούχους αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία δεν θα είναι λιμουζίνες, δηλαδή στο επίπεδο το οποίο γνωρίζουμε. Θα είναι αυτοκίνητα τα οποία κάτι μας παρέχουν την ασφάλεια που πρέπει να έχει κάποιος αξιωματούχος, αλλά ταυτόχρονα είναι πιο μικρό σε μέγεθος αυτοκίνητο. Και το κόστος αντιλαμβάνομαι πιο μικρό, γιατί ένα ηλεκτρικό δεν θα είναι, ηλεκτρικό. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ξεκινάει από 30-35 περίπου, ε? Στο επίπεδο της λιμουζίνας πρέπει να μιλάμε για 80. Αυτό λέω. Άρα θα έρθω τώρα να κάνω τη σύγκριση. Αν ένα ηλεκτρικό ξεκινάει από 30-35 χιλιάδες, αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν τώρα αξιωματούχοι φτάνουν 70-80 και πάνε. Στα αμιγώς ηλεκτρικά, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα κατεβάζουμε κάτι. Και το κόστος. Και ο λόγος που το κάνετε είναι ότι κουραστήκατε να μιλάνε όλοι για λιμουζίνες και είπατε να τους βάλετε εσείς ένα τέλος. Θα μπορούσατε και καλά θα κάνατε, αν με ρωτάτε. Θα μπορούσαμε. Αυτό είναι μέρος μιας προσπάθειας να ανανεώσουμε το στόλο της κυβέρνησης. Ναι, ναι. Εκεί έντασε το θέμα. Δεν ήταν η πρόθεση να αλλάξουμε τα αυτοκίνητα, αλλά εν όψη του ότι ήταν ώρα να αλλάξουμε το στόλο, η απόφαση λήφθη για να είναι πιο μικρά τα αυτοκίνητα και να μην είναι αυτό που θεωρούμε όλοι λιμουζίνες. Δεν έχουν καινούργια αυτοκίνητα οι υπουργοί, δεν έχουν αγοραστεί καινούργια αυτοκίνητα? Αυτό που συμβαίνει είναι αλλάζουν αναλόγως με το πόσο στόλος γίνεται πιο παλιός. Δεν θα αλλάξουμε αυτά. Άρα, για παράδειγμα, εγώ αν αύριο γίνω υπουργός μεταφορών, δεν είναι ότι θα πρέπει να θέλω και θα πάρω καινούριο αυτοκίνητο επειδή είμαι νέος υπουργός? Όχι, αυτό που συμβαίνει είναι τα πιο παλιά αυτοκίνητα, αυτά του 10, 12, ναι. Αυτά θα αποσυρθούν. Μάλιστα. Όταν έρθουν τα καινούργια θα δοθούν σε αξιωματούχους, ναι. Και τα οχήματα τα οποία έχουν αξιωματούχοι θα δοθούν σε αυτούς που έχει αφαιρεθεί το πιο παλιό αυτοκίνητο. Συνεπώς, δεν τα αλλάζουμε, δεν τα πουλάμε τα αυτοκίνητα τα οποία έχουμε, διότι είναι σε καλή κατάσταση. Είναι σε καλή κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα ισχύει το ίδιο, επειδή υπάρχουν άλλα μέτρα ασφάλειας εκεί το αυτοκίνητο? Δεν περιλαμβάνεται το όχημα του πρόεδρου. Αυτό έχει εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές. Mm-hmm. Άρα μένει εκτός. Ναι, ναι. Και δεν θα έχει επιλογή ο κάθε υπουργός τι αυτοκίνητο θα πάρει, ή έχει επιλογή? Υπάρχουν τριών ειδών οχήματα τα οποία θα περιληφθούν στην προσφορά. Υπάρχουν και υβριδικά, τα λεγόμενα plug-in hybrid, ναι, ναι. Διότι υπάρχουν αξιωματούχοι οι οποίοι διανύουν πολύ μεγάλες αποστάσεις και πρέπει να νιώθουν και ασφάλεια ότι... Δεν θα μείνουν μέσα στη μέση του δρόμου, επειδή ακόμα δεν έχουμε πάρα πολλές... Ναι. Ναι. Βεβαίως, αυτό ελπίζουμε να λυθεί σύντομα και να έχουμε φορτιστές. Περιμένετε σε όλη... να...